Και υπάρχουν άνθρωποι και στην Ελλάδα που από τη δεκαετία του 50, τέλη 50, αρχές 60, έθεταν προβληματισμούς στις μεταβιομηχανικές ή αν θέλετε τις μετακοινωνίες, τους μετανθρώπους με έναν τρόπο. Λέγαν προσοχή, το μέταλλο ως προς τη χρήση του και η τεχνολογία έχει, είναι κοφτερό. Θέλω με μεγάλη χαρά σήμερα να υποδεχτώ στη συχνότητα του 94 έναν άνθρωπο που βεβαίως οι περισσότεροι περνώντας κυρίως τη μετεφηβεία ή την εφηβεία τον ταύτισαν με τη μηχανοκίνηση. Ο ίδιος είχε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος. Δεν ήταν οι 4 ή 2 τροχή ασφαλής οδήγηση. Πίσω από αυτά πάντα η αρθρογραφία του, θέλω να θυμίσω απλά και μόνο το περιοδικό Επίκαιρα και φτάνει μέχρι εκεί, δεν θα πάω στους 4 τροχούς. Ναι, είναι ο Κώστας Καβαθάς, το κατάλαβε, πού το κατάλαβε ο άλλος εδώ και μου στέλνει μήνυμα, τον οποίον οφείλω να ομολογήσω ότι κατάφερα να βρω χάρη σε έναν ακροατή, διότι τα μέσα τον έχουμε εξαφανίσει όλα, δεν βγάζω κανένα απ' έξω, ούτε εμάς. Ένας ακροατής μου βρήκε μέχρι και το τηλέφωνο του. Και λίγο δειλά, γι' αυτό κάνω τη μεγάλη εισαγωγή, όταν συζητάς με έναν άνθρωπο που σε αυτό που λέμε δημοσιογραφία, τιμώντας τη, είναι, θα το πω τώρα, μπορεί να του κακοφανεί στα χρόνια, είναι 61. Καλημέρα κύριε Καβαθά. Καλημέρα σας. Έχω μείνει, πώς λένε οι νέοι, έχω μείνει παγωτό με αυτά που λέτε. Πού με ανακαλύψατε, πού με βρήκατε, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είμαι κομμένος από το σύστημα το γενικό. Τέλος πάντων, έχετε κόσμο που σας αγαπά, ακροατές. Χιούμορ το λέω, μην το πάρετε σοβαρά. Ό,τι θα πούμε από εδώ και πέρα θα έχει μια ισχυρή δόση χιούμορ. Εάν θέλετε. Όλα χρειάζονται. Όλα είναι αναπόσπαστα κομμάτια του ανθρώπου. Αλλά το ερώτημα είναι αν αυτά που συμβαίνουν είναι σε ανθρώπινες διαστάσεις. Θα σας πω γιατί είπα την προηγούμενη φράση. Γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ ούτε εγώ ούτε εσείς ότι υπερβάλλουμε και φέρνουμε την καταστροφή. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί, μόνο προβλέψεις μπορεί να κάνει βασισμένος σε αυτά που γνωρίζει, σε αυτά που μελέτησε σε όλη τη ζωή, σε αυτά που έκανε και σε αυτά που διαβάζει και στα διεθνή μέσα. Λοιπόν, εγώ έχω πολλά χρόνια τώρα. Δεν ξέρω, είπατε, μια χρονική περίοδο. Είναι πολλά χρόνια που λέω ότι έρχεται αυτή η εποχή. Δεν το λέω ούτε συνωμοσιολογικά, ούτε φέρνω καμιά καταστροφή, ούτε. Απλώς έχω κάνει μερικές πολύ απλές σκέψεις. Επειδή και οι άνθρωποι και τα πάντα είναι πληροφορία. Αν κανείς κοιτάξει πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα ή όλα γύρω μας, αυτό που κάνουμε τώρα, μεταφέρουμε πληροφορία από το ένα σημείο στο άλλο. Αφού τα πάντα είναι πληροφορία, η πληροφορία μπορεί να καταγραφεί, μπορεί να φυλαχθεί, μπορεί να μεταβληθεί, μπορεί να μεταφερθεί. Μου λένε τι είναι αυτά που λες, μου λένε το ανθρώπινο κρέας είναι πληροφορία. Και λέω, σκύβοντας το κεφάλι, λέω ναι, είναι πληροφορία, γιατί αν πάμε στο μοριακό επίπεδο, μόνο πληροφορία θα δούμε. Λοιπόν, για την εποχή που λέτε αν έρχεται ή όχι, ή μάλλον πρώτα για αυτό που περνάμε τώρα, για την πανδημία. Θα πω κάτι που το έχω σκεφτεί πάρα πολύ από χτες που με πήρα το τηλέφωνο, αν πρέπει να το πω. Σήμερα είναι 938.100 οι περιπτώσεις στον πλανήτη. Σήμερα το πρωί το βλέπω εδώ σε ένα coronavirus, πώς το λένε, watch, παρατηρητήριο. Οι θάνατοι είναι 47.285 και οι άνθρωποι που έγιναν καλά από αυτό είναι 195.371. Να το ξαναπώ. 938.100 οι περιπτώσεις, 47.285 οι θάνατοι
οι άνθρωποι που έγιναν καλά κοντά στις 200.000. Τι λέει σε μένα, και δεν θέλω ούτε να σας παρασύρω ούτε οι ακροατές να με κατηγορήσουν. Αυτό λέει σε μένα ότι μάλλον αυτό το COVID-19, όπως λέγεται τέλος πάντων, ο κοροναϊός, δεν είναι η πανδημία του τέλους των εποχών που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω από πού ξέφυγε, ούτε μπορώ να μπω σε θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί είναι τρελό να πει κάποιος, όπως έλεγε στην αρχή ο Τραμπ, ότι τον έλεγε κινεζοϊό. Είναι τρελό να λέει κανείς ότι μία χώρα, η Κίνα, η Αμερική, η Γερμανία, το Βιετνάμ, δεν ξέρω εγώ, η Αίγυπτος, η Ιαπωνία, έφτιαξε έναν ιό για να χτυπήσει μια άλλη χώρα. Είναι τελείως παράλογο. Γιατί είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια της. Κάνω λάθος? Όχι, εγώ δεν. Παρότι. Μιλάω πολύ στη συλλογιστική μου, κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι μια η πανδημία του τέλους, το end times που λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή δεν είναι μια πανδημία που θα εξαφανίσει από τα 8,7 που είμαστε σήμερα, θα εξαφανίσει τα 8. Γιατί μια τέτοια πανδημία είναι αυτό που γράφουν οι καταστροφολόγοι και που βλέπουμε στις ταινίες, όπως τη λέμε, επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω. Δεν είμαι ικανός, δεν ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις να πω τι είναι. Η άποψή μου είναι ότι θα περάσει. Αλλά ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Δεν ξέρω, βέβαια. Όπως είπατε στην αρχή, ο κόσμος όταν ακούει Κώστας και Βαθάς, λέει αυτός με τα αυτοκίνητα. Στη δεύτερη περίπτωση, στη χειρότερη, λέει «Α, έλα μωρέ αυτός με τα αυτοκινητάκια, έχω δύο πρόσωπα». Γιατί περισσότεροι άνθρωποι έχουν μείνει εκεί ήδη, δεν ξέρουν τι περιοδικά βγήκαν από την εταιρεία μου, κάπου 20 περιοδικά, εκτός από τους 4 τροχούς, ο ήχος, η πτήση, το RAM, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το αναλόγιο, το πρώτο περιοδικό για την επιστήμη και την επιστημονική φαντασία το 86, θυμάμαι. Ένα σωρό πράγματα τα οποία έδειχναν στους αναγνώστες την εποχή που έρχεται. Η εποχή που έρχεται δεν είναι αυτή που βλέπουμε στο Your Face Sounds Familiar και στο... Το μέλλον δεν είναι οι μάτσο άντρες και οι μπίμπο γυναίκες. Το μέλλον είναι, είπατε τη λέξη μετα-άνθρωπος. Μεγάλη κουβέντα. Θα έρθει και αυτό, αλλά όχι τώρα. Γύρω στο 2030 με 35. Συγγνώμη κύριε Καβαθά που σας διακόπτω. Όχι. Γιατί είστε σχολείο, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη έκφραση. Αν θα είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον, εγώ έτσι πως το σκέφτομαι, δεν είναι στα μέτρα και τα σταθμά, το έχουμε χάσει αυτό. Ναι. Αυτού που ορίζουμε, εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε ως άνθρωπος, αλλά είναι κάτι άλλο. Το λέω έτσι, μετάνθρωπος, μπορεί να κάνω λάθος την έκφραση. Αν έχετε καλύτερη, προσχωρώ. Όχι, κοιτάξτε, πριν από 10 λεπτά, πραγματικά πριν από 10 λεπτά, διάβασα ότι οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του... Αχ, Θεέ μου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, δεν έχω ανοιχτό το υπολογιστή. Στον υπολογιστή μου εννοώ. Χρησιμοποίησαν νευρώνες, ζωικούς νευρώνες, από ποντίκια και ανθρώπους για να φτιάξουν μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Νομίζω στο MIT συμβαίνει αυτό. Στο MIT, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, για ένα δευτερόλεπτο, δύο, μπορεί κάποιος να σκεφτεί αυτό τι σημαίνει? Μόνο αυτό που σας λέω τώρα. Δηλαδή, εάν τώρα οι υπολογιστές αυτοί έχουν την υπολογιστική ισχύ, όπως διάβασα και τώρα μου το θυμίζατε, μιας μύγας, μιας fruit fly, δεν ξέρω πώς λέγεται, ποιος είναι ο όρος στα ελληνικά της μύγας,
μέρος εντόπου, τέλος πάντων. Τι εμποδίζει τους ερευνητές να πολλαπλασιάσουν την ισχύ αυτή κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον νόμο του Μουρ, καλά το λέω, κάθε χρόνο να τη διπλασιάζουν κάθε χρόνο. Τίποτα. Αυτό γίνεται τώρα. Επομένως, σε 6, 7, 8, 9 χρόνια μπορούμε να δούμε βιονικούς υπολογιστές από βακτήρια E. coli, που ξέρω ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτά, μέχρι δεν ξέρω εγώ πού. Πού θα οδηγήσει λοιπόν αυτή η ιστορία? Θα οδηγήσει κάπου σε μια καινούργια κοινωνία. Λυπάμαι που το λέω, το έχω γράψει εδώ και 20-25 χρόνια. Αυτοί που θα επιζήσουν, οι κοινωνίες που θα επιζήσουν, που θα περάσουν στη νέα εποχή, κύριε Σαχίνη, κατά τη δική μου πτωχή άποψη, θα είναι πρώτα οι κοινωνίες οι οποίες, των οποίων τα μέλη έχουν μάθει να συνεργάζονται. Να το πω τι εννοώ, ή θέλετε να μου πείτε κάτι? Όχι, όχι, όχι. Δεν πρόκειται να σας πω τίποτα, σας ακούμε. Ωραία. Είναι οι κοινωνίες τα μέλη των οποίων έχουν μάθει να συνεργάζονται. Να μιλάει το ένα στο άλλο. Όχι να κραυγάζει, όχι να απειλεί, όχι να σκοτώνει, όχι να μιλάει το ένα στο άλλο. Δηλαδή φανταστείτε μια κοινωνία της οποίας τα μέλη συνεργάζονται και πάνε στον άλλο. Και φανταστείτε μια κοινωνία τα μέλη της οποίας για να πάνε στο διπλανό χωριό ρωτάνε τον παπά, τον επίσκοπο, τον ημάμι, τον σαμάνο, το Θεό, τους Αγίους, φοβούνται τους διαβόλους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι κοινωνίες που τα μέλη των οποίων ρωτάνε κάποιον ή κάποια για να κάνουν κάτι, αν θα κάνουν παιδιά, αν θα φάνε κρέας το Σάββατο, αν θα... είναι χαμένες. Αυτές οι κοινωνίες, κατά τη δική μου άποψη, θα εξαφανιστούν. Και θα περάσουν στην επόμενη εποχή, στη τρίτη βιομηχανική επανάσταση, στη μετα-ανθρώπινη εποχή, όχι των υπερανθρώπων, τη μετα-ανθρώπινη εποχή. Αυτός ο Χαράρη που έχει γράψει διάφορα τέτοια βιβλία, λέει, προβλέπει το τέλος του Homo sapiens, δηλαδή του ανθρώπου από τον διαφωτισμό μέχρι σήμερα, και την αρχή του Homo Deus, έτσι τον αποκαλεί. Του ανθρώπου Θεού. Αλλά κύριε Καβαθά, βρίσκεται ότι δεν υπάρχει μία απόσταση μεταξύ αυτού που ονομάζουμε τεχνολογική έκρηξη, τεχνολογική επανάσταση, και των κοινωνιών, ακόμη και στα πιο προωθημένα της κομμάτια μπορεί να αφομοιώσει. Το είπατε ωραία στην αρχή. Ναι. Τόσο πολύ πληροφορία η κοινωνία μας. Τεράστια απόσταση. Τεράστια απόσταση. Τεράστια. Δηλαδή, φανταστείτε αν αυτό το πράγμα που αυτή η πρόγνωση που λένε, αυτοί ο Κέρτ Σβάιλ, που είναι ο επικεφαλής του τμήματος R&D της Google, ο Χαράρη και άλλοι, ο γιατρός Λάζαλα που έχει γράψει ένα βιβλίο και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι διανοούμενοι και επιστήμονες, και ξέρετε, έχουν γράψει για αυτά τα πράγματα. Και λίγο να φανταστεί κανείς να προεκτείνει αυτή τη φράση που είπα για τις κοινωνίες, τα μέλη των οποίων έχουν μάθει να συνεργάζονται και όχι να σκοτώνονται μεταξύ τους ή να σκοτώνουν άλλους. Φανταστείτε λοιπόν τις κοινωνίες που δεν το κάνουν αυτό. Από τα 8,7 δις που είμαστε σήμερα, πόσες κοινωνίες και πόσα άτομα πιστεύετε εσείς και οι ακροατές ότι συνεργάζονται? Πόσα δις? Είναι ένα ερώτημα που είναι λίγο θεωρητικό, είναι λίγο... αλλά είναι και αυτό που λένε τα αγγλικά mind game. Δηλαδή, ας αναρωτηθεί κανείς, από αυτά τα 8-9 δις, πόσα άτομα, πόσες κοινωνίες μπορούν να καθίσουν μαζί τα άτομά τους και να πούν θα αντιμετωπίσουμε τον κοροναϊό. Να κάνουμε έρευνα, να βρούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και πόσες κοινωνίες δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Επειδή πιστεύουν ότι ο Θεός
ή ο Αλλάχ ή ο Βούδας ή ο δεν ξέρω εγώ ποιος, θα δώσει λύση. Θέλω να πω με αυτό, χωρίς, γιατί αυτά που σας λέω τα έχω γράψει 150 φορές. Ναι. Βαρετός. Μου λένε καλά. Καθόλου βαρετός. Τα έχετε γράψει 150 φορές. Ναι, το πιστοποιούν όλοι. Μου λένε δεν πιστεύεις στο Θεό. Λέω κοιτάξτε, επιτρέψτε μου εγώ να μην πιστεύω στο Θεό. Αλλά αν είμαι, όπως λέγαμε πιτσιρικάδες, το έχω πει και αυτό πολλές, λέγαμε πιτσιρικάδες στους φίλους μας άμα πλακωνόμαστε, λέγαμε κάτσε καλά γιατί θα φέρω το θείο μου τον αστυνόμο, ή του λέγαμε κάτσε καλά γιατί αν ήμουν βασιλιάς, ήταν βασιλιάδες τότε, υπήρχαν πολλοί βασιλιάδες. Τώρα, και οι πιτσιρικάδες λέγανε ότι αν ήμουν βασιλιάς θα σου έπαιρνα ξέρω εγώ το γερμανικό κράνος που έχει να παίζεις, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν ήμουν βασιλιάς λοιπόν σε μια χώρα εντός εισαγωγικών λέξη και δεν είχε θρησκεία αυτή η χώρα, για τα επόμενα 30-40 χρόνια θα έφτιαχνα μία. Γιατί είναι απαραίτητη. Παρένθεση. Εσείς τα παρακολουθείτε αρκετά. Όχι, πολύ, όχι αρκετά. Θυμάστε ότι σε κάθε χώρα του λεγόμενου υπαρχτού σοσιαλισμού πήγαινε ο Πάπας της Ρώμης σε ένα χρόνο, ενάμιση, το καθεστώς άλλαζε, το θυμάστε. Θέλετε να αναφέρω παραδείγματα. Φαντάζομαι ότι εννοείται από Στάλιν και μετά, Βέβαια, ναι. Ναι. Τι να πω, πόσες. Άρα λοιπόν, οι καθολικοί χρησιμοποιούν την Εκκλησία σαν πολιτικό μέσο. Στη σημερινή εποχή, έτσι που είναι διαμορφωμένη η ανθρωπότητα, με τους στρατούς, με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, με τον Πούτιν, με τους πυράβλους, έτσι δεν είναι. Είναι απαραίτητη. Απαραίτητο να έχεις μια θρησκεία. Αρκεί αυτή η θρησκεία να μην τυφλώνει. Ναι, ή κάνω λάθος. Μια χαρά τα λέτε. Συνεχίστε παρακαλώ. Σας κάνω μονάχα μια μικρή διακοπή. Παρακαλώ. Αναγκαστικά για διαφημίσεις σε λίγο και θα επανέρθουμε, δεν τελειώσαμε, αλλά λέτε λοιπόν ότι εδώ που είμαστε, ναι, ακόμη και αν δεν την είχαμε τροποντινά, θα, ναι, έπρεπε να την εφεύρουμε, όχι όμως με αυτή την εικόνα που έχουμε τώρα. Ακριβώς, ναι. Γιατί σας είπα ότι δεν είναι όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, δεν έχουν την δύναμη ή την ισχύ να πούνε ότι εγώ θα χαράξω το δικό μου δρόμο. Χρειάζονται βοήθεια. Άνθρωποι που είναι μόνοι τους, που δεν έχουν κανένα, που είναι φτωχοί, που πεθαίνουν, θέλουν να έχουν κάποια ελπίδα. Ας έχουν λοιπόν τον Βούδα τους, τον Χριστό, τον Μωάμεθ ή όποιον. Όχι όμως εγώ, δηλαδή χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Ποιος είμαι εγώ, ο καβαράς που γράφει για αυτοκίνητα που λένε αυτοί που δεν θέλουν να με βλέπουν. Ποιος είμαι εγώ να έχω αντίθετη άποψη, έτσι δεν είναι. Αλλά όχι οι θρησκείες οι οποίες λένε τα άτομα των άλλων θρησκειών είναι, λέει, άπιστοι και θα τους κόψουμε το κεφάλι. Για όνομα του Θεού, αν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, τι θρησκεία είναι αυτή που θεωρεί το μισό πλανήτη άπιστο. Καταλάβατε, δεν θέλω να πω. Θέλω να σας ζητήσω... Όχι, να κάνετε λίγο κράτη. Έχω εδώ βροχή μηνυμάτων από την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ο ένας με τον άλλον μάλλον σημαίνουν αλάρμ ότι είναι ο Κώστας Καβαθάς στη συχνότητα. Κύριε Καβαθά, θέλω λίγο να περιμένετε. Κοιτάξτε εδώ τι μου λένε όμως. Κρατήστε το για μετά να μου το απαντήσετε. Τι μου λένε εδώ, ότι μια χαρά τα λέει. Θέλουμε όμως να μας πει αν με αφορμή τον κορονοϊό που είναι υπαρκτός ως διάδοση, ως ευκολία διάδοση του ενός των άλλων, όχι στους νεκρούς τόσο, μπορεί, αισθάνεται ο ίδιος ότι μπορεί η όποια εξουσία, κρατική, κεντρική, παγκόσμια, υπερεθνική, διεθνική, να χτίζει τις ζωές μας σε απόλυτο έλεγχο. Όχι. Κοιτάξτε, ο κορονοϊός, αυτό το COVID-19, όπως το λένε, δεν είναι το όπλο του τέλους του Homo sapiens, ας το πούμε, όπως λέγαμε προηγουμένως. Είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί. Η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική, γιατί
ας σκεφτούν οι ακροατές και εσείς βέβαια, εάν αυτό το πράγμα, αυτός ο εγκλισμός κρατήσει 6 μήνες, μπορώ να κάνω την απλή ερώτηση, ποιος θα παράγει, ποιος θα μεταφέρει, πώς θα ζει ο κόσμος, θα φάμε ο ένας τον άλλον, με καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Αλλά κάτσε κανείς 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα στο σπίτι του είναι, οκ, εντάξει, γίνεται. Μετά, ποιος θα πάει στα χωράφια, ποιος θα πάει στα εργοστάσια, στις εταιρείες, τι θα απογίνει, θα τελειώσουν τα τρόφιμα. Τι θα γίνει, θα φάω εγώ τον διπλανό μου, που είναι και στην ηλικία μου, δεν τρώγεται. Επομένως, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν ο δυτικός κόσμος, οι κοινωνίες της αυθονίας, ναι. Αν το πω πιο απλά, θα πεθάνουν οι ρέμοι. Δεν εννοώ ότι ο άνθρωπος θα πάθει τίποτα. Θα πεθάνει το Μύκονος στον πλανήτη. Αυτό θα τελειώσει. Αυτές οι κοινωνίες της χυδαιότητας και της ύβρεως θα τελειώσουν. Και μια νέα γενιά πιτσιρικάδων που έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται, θα κοιτάξει να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που έρχονται εξαιτίας του γεγονότος ότι επάνω στον πλανήτη το 2050 θα είσαστε, γιατί εγώ δεν θα είμαι, 10 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσε όμως, κύριε Καβαθά, λέει άλλος ο ακροατής, δεν είναι, λέει, το τέλος, αλλά θα μπορούσε να είναι με αφορμή τον κορονοϊό. Δεν κατηγορούν τον κορονοϊό ακροατές. Ναι, θα μπορούσε να είναι, μια άσκηση, εντός εισαγωγικών βλέπω εδώ τη λέξη άσκηση, προς ομοίωση κοινωνίες, πώς θα τους συμπεριφέρεται σιγά σιγά το σύστημα. Όχι, γιατί δεν είναι ένα το κέντρο. Δηλαδή δεν υπάρχει η παγκόσμια κυβέρνηση του Γιωργάκη. Ακόμα, ευτυχώς, υπάρχουν οι υπερδυνάμεις, η κάθε μία έχει τα δικά της συμφέροντα. Δεν μπορεί λοιπόν ένας οργανισμός ακόμα έτσι, να επιβάλλει αυτό που λένε οι ακροατές. Δηλαδή μια παγκόσμια δικτατορία. Δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι ένας. Και πιστεύετε ότι στον πυρήνα τους οι εξουσίες, παρά τις διαφωνίες τους, ας είναι και αντιθετικές, δεν συνεννοούνται, θα σας πει κάποιος? Ναι, σε ορισμένα πράγματα όχι. Ξέρετε πότε θα συμβεί αυτό που λέει ο ακροατής, εσύ οι ακροατές? Συχνά το θέτω το ερώτημα, θα το θέσω μία ακόμη φορά, μια που μου κάνατε την τιμή να με βγάλετε από την αφάνεια. Η τιμή είναι δικιά μας, δεν σας κάναμε καμία τιμή. Αφήστε το αυτό, πάμε παρακάτω. Μην το συζητήσουμε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Όχι, μόνο με χιούμορ. Αυτό θα συμβεί. Πάλι το γράφουν, όχι εγώ, αλλά εγώ το έχω πει, έχω και μάρτυρα ένα συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Τριάντη, τον οποίο πιθανόν να τον ξέρετε. Βεβαίως. Πριν από 25-30 χρόνια είμαστε σε ένα σπίτι μιας παλιάς καλής μου φίλης, της Σοφίας Μιχαλίτση, που ήταν διευθύντρια στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν... Επί εποχής Λιλιπούπολης. Θυμάστε? Όχι. Πώς δεν θυμόμαι. Θυμάμαι. Δεν είμαι τόσο νέος όσο φαντάζεστε. Okay. Ελάτε. Καθόμαστε λοιπόν εκεί και είχαν έρθει πολλοί. Ήταν ο Μάνος Χαζηδάκης, τέτοιοι άνθρωποι. Ο Γιάννης Τσαρούχης. Ήταν 15 Αύγουστος. Με ένα τεράστιο φεγγάρι. Ήμουν και εγώ εκεί. Είχα την τύχη να είμαι εκεί. Πολύ όμορφα. Και συγγραφείς. Δεν χρειάζεται να μην κάνω προσπάθεια να τους θυμηθώ όλους. Ήταν και ο Γιάννης ο Τριάτης, καθόταν δίπλα. Ο Γιάννης ο Τριάτης εκείνη την εποχή είχε υπαρξιακά προβλήματα, όπως όλοι μας. Και δεν αισθάνονταν καλά. Τι θα γίνει άμα πεθάνουμε που θα πάμε? Και του λέω, Γιάννη μου, ο θάνατος είναι ένα γελίο μηχανικό λάθος. Και θα έρθει μια στιγμή που θα διαρθωθεί. Ο Γιάννης έπαθε ένα σοκ. Από τότε το σκέπτεται. Πριν από 2 μήνες, 3 μου είπε ότι είχα εγώ δίκιο. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος θα συνδεθεί με αυτό που λέω εγώ μηχανή. Η μηχανή, όχι μηχανή εσωτερικής κάλυψης. 6 κυλίνδρι, 12 κυλίνδρι, έτσι για όνομα του Θεού. Μηχανή εννοώ την πληροφορία.
Σήμερα κρατάμε ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι μας και καθόμαστε μπροστά σε μια οθόνη και έχουμε πίσω της ένα υπολογιστικό σύστημα, έτσι δεν είναι, η μνήμη. Μια χαρά το λέτε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που εσείς ή ο ακροατής σας που έκανε αυτή την ερώτηση, αντί να κρατάει το κινητό τηλέφωνο με ό,τι περιέχει από πλευράς πληροφορίας, να το δηλαδή να γίνει κατανοητό, με ό,τι περιέχει από πλευράς πληροφορίας. Τι περιέχει ένα κινητό τηλέφωνο? Περιέχει από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας μέχρι τις Μελανές Οπές. Και από τη δουλειά που κάνουν στο ΣΕΡΝ μέχρι την Οδύσσια και την... Θεέ μου. Ηλιάδα. Την Ηλιάδα. Ναι. Αυτά είναι... Είναι γκλίτσες, όπως λέγεται στην τεχνολογική γλώσσα, της πληροφορίας στο μυαλό μου. Δηλαδή παθαίνει, είναι η που έρχονται με την ηλικία. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό που κρατάμε στο χέρι μας το συνδέσουμε με το ανθρώπινο μυαλό, ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Με τι θέλετε να το συνδέσουμε? Με Ethernet, με FireWire, με Bluetooth, με κάποιο άλλο σύστημα? Πώς? Φοράμε ένα καπελάκι που έχει δέκτες, έχει ρισέπτους που διαβάζουν τα κύματα του εγκεφάλου μας. Στην αρχή της εκπομπής το είπαμε. Είναι δύσκολο αυτό? Άρα δεν θα μιλάτε για άνθρωπο, θα μιλάτε για ένα νέο γκλάστερ, να το πω και εγώ της μοδός. Ναι. Τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος θα συνδεθεί με την μηχανή, τι είναι? Είναι άνθρωπος? Είναι homo sapiens? Εσείς όμως βλέπω εσωτερικά είστε έτοιμος, λέτε δηλαδή κύριε Καβάθα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, ναι, ότι αυτή είναι η εξέλιξη, ή λέτε ότι οι κοινωνίες που θα λειτουργήσουν αλληλέγγυα? Αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Εγώ την υπολογίζω να έρθει γύρω στο 2030 με 35. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς θα συνδεθείτε με τη μηχανή, τι θα είστε? Για μένα, όταν λέω για μένα, εννοώ όχι για τον Κώστα τον Καβαθά, για τον Νίκο Ιωαννίδη που μένει σε ένα δρόμο στη Λαμία. Λέω, και τον απλό άνθρωπο δηλαδή, τι θα είστε εσείς? Χαμοντέως. Και πώς θα ζήσει ο κύριος Ιωαννίδης, ο κάθε κύριος Ιωαννίδης Παπαδόπουλος, ή οτιδήποτε, σε όλο τον πλανήτη, με κάθε όνομα. Πώς θα ζήσει αν δεν είναι στη δούλευση, εννοώ αν δεν εξυπηρετεί εσάς. Το Homo Deus. Το Homo Deus, ναι. Τους Homo Deus. Τους Homo Deus, σωστά. Και θα είναι αυτοί. Μα και αυτό το έχω γράψει 500 φορές. Οι έχοντες ή κατέχοντες, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς. Αυτοί που έχουν ακόμα το χρήμα, που σε λίγο καιρό, σε το πολύ σε 6-7 χρόνια, το χρήμα θα είναι άχρηστο. Το χρήμα δηλαδή, ξέρετε, τα ευρώ, τα δολάρια, θα τελειώσουν. Μην πιστεύετε ότι θα περάσει μια εποχή με κρυπτονομίσματα, με τα bitcoin έτσι και με το διαμοιραζόμενους καταλόγους όπως λέγονται, και μετά θα περάσουν και αυτά. Αυτός που θα είναι πλούσιος εντός εισαγωγικών, αυτός που θα κυβερνάει τη χώρα του, τον πλανήτη, θα είναι αυτός που έχει την πληροφορία. Αν έγινε κατανοητός ή όχι. Απόλυτα. Αυτός που έχει λοιπόν την πληροφορία θα είναι, για μένα που δεν έχω, που εργάζομαι στη γη, στο εργοστάσιο, στην εφημερίδα ή κάπου στον 984, αυτός θα είναι Homo Deus. Αυτός θα μου επιτρέψει να ζήσω τη ζωή μου 60, 70, 80, 90 χρόνια, ή αν αποφασίσει να με κρατήσει στη δούλευσή του, που λέμε, να ζήσω 200 χρόνια. Γιατί η παράταση της ζωής, της φυσικής ζωής, κατά τη δική μου άποψη, είναι έως και... Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, θα το πω, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές, είναι piece of cake. Θα γίνει. Γιατί έχω
ρωτήσει 3.000 φορές. Υπάρχει κάποια συμπαντική λογική, ανθρώπινη λογική, επιστημονική λογική, να βγείτε από το σταθμό εσείς τώρα, να πατήσετε μία μπανάνα, να πέσετε και να χτυπήσετε το κεφάλι σας και να πεθάνετε? Τι λογική υπάρχει σε αυτό? Καμία. Ή να βουλώσει εμένα η αρτηρία μου και να πεθάνω επειδή βούλωσε η αρτηρία μου, ή επειδή σταμάτησε η καρδιά μου? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν έχουν καμία απολύτως σοβαρότητα. Όλοι θα πούνε, μα ο άνθρωπος, ο Θεός έχει φτιάξει. Το σέβομαι. Του μιλάω με ένα χαμόγελο. Θέλω να μου μιλάνε και αυτοί με το ίδιο χαμόγελο. Αυτά που λέω δεν είναι θέσφατα. Μπορεί να λέω κουταμάρες. Αλλά ας τα σκεφτούμε και έτσι. Δηλαδή, το έχω γράψει πολλές φορές. Περπατάει, ας πούμε, ο Αϊνστάιν σε ένα δρόμο της Νέας Υόρκης, πατάει μια μπανάνα, πέφτει, σπάει το χέρι του, παθαίνει γάγγραινα και παθαίνει. Είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Ο Αϊνστάιν να πεθάνει επειδή έπαθε γάγγραινα? Ένα τέτοιο μυαλό εννοώ, ε. Λέει εδώ ένας ακροατής. Πείτε, λέει, καταρχάς, από τη Γλασκόβη παρακαλώ, στέλνει το μήνυμα. Έχω πολλούς. Να πείτε, αλλά ακούστε το μήνυμα πρώτα. Πείτε καλημέρα, λέει, στον κύριο Καβαθά. Θέλω λιγάκι να το χαλαρώσω ακούγοντάς σας. Ο ιός αυτός, ο κορονοϊός, είναι, λέει, πείτε στον κύριο Καβαθά, κομμουνιστικός που γεννήθηκε στην Κίνα, δημοκρατικός που πηγαίνει ελεύθερα σε όλες τις χώρες, σοσιαλιστικός που μοιράζει επιδόματα σε όλους και τέλος φασιστικός που τους κλείνει όλους σε καραντίνα. Τα πολιτεύματα του πλανήτη μας σε έναν ιό, λέει. Τέλειο. Να το ανεβάσει τον τοίχο μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τον λέω παρανοϊό. Παρανοϊό? Ναι. Θέλατε να πείτε κάτι για την Γλασκόβη, σας διέκοψα προηγουμένως. Ναι, ο όρος ανήκει στη σύζυγό μου, δεν είναι δικός μου. Ωραίος όρος, παρανοϊός. Ναι. Μα είμαστε σε μια παράνοια, η αλήθεια είναι αυτή. Με αποκαλεί εμένα παρανοϊό. Λοιπόν, κάτι θέλατε να πείτε για την Γλασκόβη? Ναι, ήθελα να πω ότι αυτό που λέτε, έδωσα μια συνέντευξη σε ένα παλιό μου συνεργάτη που λέγεται Ιωσήφ Παπαδόπουλος πριν από το Σάββατο. Γιατί? Ναι, ναι. Αισθάνθηκα ότι κάτι έπρεπε να μείνει πίσω μετά από 20 χρόνια σιωπής, αφάνειες κλπ. Και εχθές είχε 102.000 προβολές στο YouTube. Με ακούσατε τι είπα? Βεβαίως και άκουσα. 102.000 προβολές σε 4-5 μέρες. Σκέπτομαι δηλαδή να κάνω αίτηση για να πάρω τη θέση του Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού. Είστε καταπληκτικός. Εγώ θέλω να πω ότι καλά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος εδώ. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο φίλος ο Αργύρης, ότι συνομιλείς με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ευλογία να συνομιλεί και να γράφει μαζί με την Ελένη Βλάχου ή τον Τάκη Λαμπρία. Αυτό, κύριε Σακίνη, να μην το προσπερνάς, είναι άλλη σχολή άνθρωπος. Ναι. Με τον Κωστή τον Μπαστιά στο περιοδικό Α. Με την Ελένη τη Βλάχου. Με τον Κίτσο τον Τεγόπουλο στην πρωινή Ελευθεροτυπία. Με τον Φιλιππόπουλο. Με τον Φιλιππόπουλο στην... όχι, με τον Κίτσο τον Τεγόπουλο στην πρωινή Ελευθεροτυπία. Με τον Φιλιππόπουλο στην απογευματινή και στην Ελευθεροτυπία. Με τον Καραπαναγιώτη. Α. Έγραφα για πολλά χρόνια στο Βήμα. Και στη Μεσημβρινή ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, με την Ελένη τη Βλάχου στη Μεσημβρινή. Μάλιστα. Και με τον Μίμη τον Παπαναγιώτου, Διευθυντή Σύνταξη, και τον Παναγιώτη τον Λαμπρία. Θα στάνουν αυτά τα ονόματα. Με τον Χρήστο τον Πασαλάρη στα επίκαιρα. Τα επίκαιρα. Εγώ εκεί σας πρόλαβα. Με τον Γιώργο τον Πέρτσο επίσης στα επίκαιρα. Θέλω να πω ότι είμαι από εκείνη την παλιά, από την τελευταία ίσως γενιά της δημοσιογραφίας που έκανα εξωτερικό δελτίο. Το εξωτερικό δελτίο είναι το μεγάλο σχολείο της δημοσιογραφίας. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε, έτσι. Και βλέποντας και τις εκπομπές σας στο Crete TV, ξέρω ότι παρακολουθείτε τι γίνεται στον κόσμο. Στενά.
Εγώ σας παρακολουθώ χρόνια. Εσείς δεν παρακολουθείτε εμένα. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Καλά σας την πω κιόλας. Καλά κάνετε και μου τη λέτε όμως. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, εδώ που φτάσαμε σε εξομολογήσεις, γιατί εδώ παίρνει όλη η Κρήτη. Εγώ έχω πάθει μία ζημιά. Οφείλω να σας πω ότι μπορεί για πολύ κόσμο. Ακούστε, κύριε Καβαθά, έχετε τα δίκια σας. Είναι άδικο να λένε κάποιοι, α, οι τέσσερις τρόχοι, έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να σας πω από την άλλη, ότι για πολύ κόσμο γίνατε με έναν τρόπο το ταμπού του οικογενειακού καυγά. Άρα σαν αποθυμένο, γιατί πολλοί δεν σταματάγαν στο διαβάζοντας τέσσερις τροχούς για παράδειγμα, αλλά δοκιμάζαν στη ζούλα τις άλλες εποχές τροχούς, τα ακούγαν μετά στο σπίτι. Εσείς γράφατε ακόμη και για τη διαπαιδαγώγηση, με πολλά εισαγωγικά, δεν είστε τέτοιας λογικής, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ασφαλή οδήγηση, για το ένα, για το άλλο. Όμως στις οικογένειες είχατε δημιουργήσει θέματα. Κοιτάξτε, εγώ... Αστειεύομαι, έτσι, καταλάβατε τι εννοώ. Μου λένε πολύ... Καβαθά δεν έκανες παιδιά και τους λέω είστε καλά. Υπολογίζω ότι έχω πάνω από 80.000 παιδιά. Και προκαλώ οποιονδήποτε. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Και με αρκετή, όχι πίκρα, έτσι, με αποφασιστικότητα. Προκαλώ οποιονδήποτε ακούει αυτή τη στιγμή, με ακούει, να μου πει ότι δεν συμβαίνει αυτό. Τον προκαλώ δημόσια. Οπουδήποτε θέλει, από τα περιοδικά και τη δουλειά μου και τη δουλειά μας, γιατί ήταν, είχα και εξαιρετικούς συνεργάτες, ναι. Πάνω από, δεν ξέρω πόσοι, 100-150.000 νέοι πήγαν σε πολυτεχνία, σε πανεπιστήμια, έγιναν χειριστές στην πολιτική και στην πολεμική αεροπορία, έγιναν πλοίαρχοι στο εμπορικό ναυτικό, ακολούθησαν δρόμους, μπήκαν στα πολυτεχνία και στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μου το πάρει. Και το γεγονός ότι με έχουν διαγράψει από τα κανάλια τους, δεν υπάρχω δηλαδή για αυτούς. Εδώ δεν υπάρχω για την οδική ασφάλεια, κύριε Σαχίνη, που η εταιρεία μου έχει διαθέσει πάνω από τότε, στην καλή εποχή, 5 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσει ένα κέντρο οδικής ασφάλειας. Και φάγα τα μούτρα μου βέβαια, διότι νόμιζα ότι θα τα βάλω με τα κομματικά κατεστημένα. Αν θέλετε, το συζητάμε άλλη φορά. Θα συζητάμε από εδώ και πέρα. Αλλά έχω άποψη. Θέλω να προσυπογράψω το γεγονός ότι από τα πρώτα σας άρθρα που διάβασε όποιος άνοιγε τα περιοδικά, διότι είστε στις δεκαετίες διάσπαρτος. Μάλιστα. Όλα λέγατε. Και ζώνη δεν τα ανακαλύπτατε εκ των υστέρων σας. Ζώνη, κράνος. Πρώτο είναι λευκό. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω γιατί θα χάσουν. Πείτε το. Ήρθα να μην έχω άλλη ευκαιρία. Από το πρώτο είναι λευκό, λέω, ότι είναι γελίο και αστείο να θαυμάζει ένας νέος μία βαμμένη λαμαρίνα με τέσσερις ρόδες και μία μηχανή. Μία βαμμένη λαμαρίνα με τέσσερις ρόδες και μία μηχανή. Ο μάγκας. Έγραφα από τότε και γράφω σε όλη μου τη ζωή, είναι αυτός που τη σχεδιάζει, την κατασκευάζει και την δίνει δουλειά σε χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους και την πουλάει στους ηθαγενείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτός είναι ο μάγκας. Ο μάγκας είναι αυτός ο οποίος μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, ένα σκάφος και κερδίζει το Τάργα Φλόριο, το Λεμάν, ή τα Grand Prix. Αυτός είναι ο μάγκας. Ο μάγκας δεν είναι αυτός που κάνει κόντρες στη συγκρού. Αυτό είναι ένα κομπλεξικό ατομάκι αρσενικού ή θηλυκού γένους ή ό,τι γένος έχει προκύψει τα τελευταία 30 χρόνια. Clear? Νομίζω καθαρή. Okay. Λέει εδώ ένας φίλος δικό σας. Αισθάνεται ο κύριος Καβαθάς ότι θα πάμε δηλαδή σε κοινωνίες homo deus από τη μια και ανθρώπων που θα παράγουν με ένα τρόπο, θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει, προκαπιταλιστικό στη γη. Δηλαδή θα φτιάχνουν τα αναγκαία στη γη για ποιους, για αυτούς μόνο, γιατί ο homo deus μπορεί να μην τρέφεται. Τι λένε, τι λάθος είναι αυτό. Ποιος θα φτιάχνει, τι θα φτιάχνει, τι είναι αυτό. Είναι η παλιά αντίληψη αυτή. Να φτιάχνει τι, ντομάτες, κρεμμυδάκια,
Τι, αυτοκίνητα, πώς το λένε, Τέσλα, που οδηγούνται με ηλεκτρικά. Για ποιο λόγο θα πρέπει να φτιάχνουμε αυτοκίνητα σε αυτές τις κοινωνίες? Για ποιο λόγο θα πρέπει να κινηθεί κανείς, αφού μπορεί να στείλει το ολόγραμμά του κάπου? Ή θα μπει η οικογένεια να πάει εκδρομή σε Volvo, Honda, BMW ή Mercedes 875i? Τι είναι αυτά? Τίποτα. Και ούτε θα παράγει κανείς τίποτα, εννοώ, γιατί αυτή η καινούργη, πώς θα το πει κανείς, οι συνδεδεμένοι, οι connected, δεν θα έχουν ανάγκη να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζουν τι, για να φάνε. Τι να φάνε? Τροφές οι οποίες δεν χρειάζονται στην πληροφορία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Εμείς όλοι οι άλλοι, φοβάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, εύχομαι να κάνω λάθος, αν είχα και έτσι έναν Θεό να πιστεύω, προσεύχομαι να κάνω λάθος, αλλά φαντάζομαι ότι αν γίνουν αυτά που λέω, αν, γιατί μπορεί, σας είπα για την αρχή, να λέω κουταμάρες. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι αυτοί τα λένε. Εάν γίνουν αυτά που δεν θα υπάρχει αυτός ο κόσμος στη γη. Α, το ξεχάσουμε. Εκτός αν προλάβει κανένα σκιμ, πατήσει κανένα κουμπί. Αλλά δεν χρειάζεται να το πατήσει το κουμπί, το πατάμε όλοι μαζί. Ακούστε εδώ τώρα τι λέει δεν θα χρειαζόμαστε. Λέει εδώ μια Κροάτρια. Ναι. Σας στέλνει την καλημέρα της. Και λέει: καλημέρα, κυρία μου. Έχει με έναν τρόπο αυτό που περιγράφει ο κύριος Καβαθάς, έχει ξεκινήσει από τη Γερμανία η διασύνδεση εργαζόμενου με μηχανές μέσω του Industria 4 που αφορά τη δημιουργία έξυπνου εργοστασίου. Με προτεργάτη και έναν εθνικό χορηγό στην Ελλάδα εταιρεία, δεν θα τις κάνω εγώ διαφήμιση, όλοι καταλάβαμε, είναι μέσα στα σκάνδαλα μπλεγμένη, η οποία υπολόγιζε ότι θα εφαρμόσει στη Γιουχάν, παρακαλώ, το 2021, σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα αυτό, αλλά τώρα μάλλον εκεί δεν θα το κάνει, για άλλους λόγους. Άρα, λέει ο κύριος Καβαθάς, έχει δίκιο. Εντάξει, έχω δίκιο, αλλά είναι μια μεταβατική εποχή πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, ξαναλέω, σε 10, 15, 20 χρόνια δεν θα χρειάζονται οι βιομηχανικές κολοσσιαίες μονάδες. Εάν δεν λειτουργήσει, εάν κάποια χώρα καταφέρει να επιτύχει την παραγωγή ενέργειας από τη σύνδεξη, φαντάζομαι ότι ξέρετε τι είναι σύνδεξη, έτσι, μέθοδος παραγωγής ενέργειας από... Όχι, Για συνεχίστε, τι θέλετε να πείτε, από τη σύνδεξη τι? Από τη σύνδεξη. Όχι τη διάσπαση του ατόμου, ναι. Τη σύνδεξη του ατόμου. Και? Αυτή είναι εντός εισαγωγικών. Μπορεί να γίνει αυτό. Αν γίνει αυτό, δεν υπάρχει λόγος για πετρέλαια, δεν υπάρχει λόγος για τίποτα, για αιωλικά πάρκα, για φωτοβολταϊκά, τίποτα, τίποτα. Φτηνή ενέργεια, η ενέργεια του σύμπαντος 50 μέτρα από το σπίτι μου. Λέει εδώ ένας ακροατής, ακούστε τον, χαίρομαι, οι ακροατές έχουν πάρει μπροστά, αλλά ο χρόνος, θα μείνουμε από καύσιμο χρόνου. Λοιπόν, λέει εδώ ο ακροατής, μήπως τα λέει λίγο τελειολογικά, όπα, ο κύριος Καβαθάς, δηλαδή αν είναι έτσι τα πράγματα, είναι μάταιο. Να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε, να θέλουμε να αλλάξουμε. Έρχεται η μηχανική εποχή, άστο να πάει. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη η οποία είναι σαν να λέμε ότι ξεκινάω έναν αγώνα, εγώ που έτρεχα σε όλη τη ζωή και μπαίνω στο αυτοκίνητο, δένω με τις ζώνες 6 σημείων και τα λοιπά, τα όλα, και δεν ξεκινάω επειδή φοβάμαι ότι στο τέλος θα πάθω ατύχημα. Καταλάβω τι θέλω να πω. Εγώ κατάλαβα. Εσείς σας είπα πριν τη διακοπή ότι έχετε αντιληφθεί και μου είπατε ναι, ότι πώς το λέει και στο μετρό Mind the Gap, έχετε αντιληφθεί το κενό μεταξύ ρυθμών κοινωνιών και ρυθμών έκρηξης τεχνολογίας και πληροφορίας. Είναι ασύλληπτη η διαφορά. Εσύ είπα ότι νομίζω ότι κάθε χρόνο διπλασιάζεται η υπολογιστική, είναι εκθετική η αύξηση. Η υπολογιστική ισχύς κάθε χρόνο διπλασιάζεται. Αν ακούει κάποιος πληροφορικάριος να σας στείλει ένα μήνυμα, νομίζω πως ναι,
κάθε, δηλαδή η υπολογιστική ισχύ που υπάρχει στον πλανήτη διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Σε πόσα χρόνια αυτό το πράγμα θα έχει κατακτήσει τα πάντα. Είναι αυτό που έρχεται, δεν το έχει φανταστεί ο κόσμος. Και ξέρετε τι είναι το κακό. Ότι οι άνθρωποι που το λένε, σαν και εμένα και άλλοι, έχουν μπει στη γωνία, μας έχουν βάλει στη γωνία και μας χτυπάνε στην πλάτη και λένε, αλλά Κωστάκη τώρα τι είναι αυτά που λες, ας πούμε. Έτσι με τα υφάκι αυτό του ξερόλα, του ελληνόφωνου ξερόλα, όχι του Έλληνα, του ελληνόφωνου ξερόλα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Έλληνα με την αρχαία του. Α, όχι, δεν εννοώ με την... Δεν εννοώ με προγονοπληξία. Ναι, καταλάβαμε. Μην πάθω τίποτα και νομίζει κανείς ότι έχω πάθει προγονοπληξία που λένε. Όχι για όνομα του Θεού, αλλά με τη συμπαντική έννοια. Γιατί πιστεύω, έχω τελειώσει κλασικό γυμνάσιο, πιστεύω ότι τίποτα καινούργιο δεν έχει υποθεί από τότε η γραφτή. Καταλάβετε τι είπα. Κάποιος... Τίποτα καινούργιο δεν έχει υποθεί ή γραφτεί από τότε. Νομίζω ότι στον Τίμεο ο Πλάτωνας μιλάει για τα τρίγωνα που αποτελούν την ανθρώπινη ύπαρξη, ή κάνω λάθος. Κάποιος εδώ μου στέλνει μήνυμα ότι αυτό που μόλις είπε ο κ. Καβαθάς το έχω ξανακούσει μόνο από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, όταν του είπαν τι θεσπέσια μουσική γράφεις, λέει τίποτα δεν γράφω που να μην έχει ακουστεί την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όχι, ναι, εάν κάνουμε το λάθος, εάν δηλαδή εγώ παρασυρθώ και πω ότι η αρχαία Ελλάδα, ξέρετε, όπως το λέει ο Βελόφιλος, δεν ξέρω, διάφοροι τύποι. Δεν σας είπε αυτό κανείς ποτέ, νομίζω. Κάηκα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, το ξέρω, είχα ένα φίλο παλιό, ο οποίος δεν είναι διά στη ζωή, να σας το πω και αυτό, τον Οδυσσέα τον Χατζόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Έχει τον Γκάκτο. Κάθε Τρίτη λοιπόν μαζευόμαστε εκεί οι διάφοροι έτσι περίεργοι τύποι και συζητούσαμε. Ήταν ένα είδος κλαμπ 4-5 ανθρώπων. Κλαμπ. Τρίχες. Και ο Οδυσσέας έχει βγάλει τη σειρά οι Έλληνες. Το ξέρετε. Τότε ήταν 400 βιβλία. Σήμερα νομίζω έχει φτάσει στα 600. Κάποια στιγμή μου χάρισε τα 400 βιβλία. Άρχισα λοιπόν, παλιά δούλω και στις εφημερίδες, να διαβάζω. Μια μέρα πήρα το Θουκυδίδη να διαβάσω για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και έκανα το εξής. Κοίταγα το κείμενο αριστερά, το αρχαίο, και το δεξιά ήταν η μετάφραση. Και είπα, ρε Καβαθά, για να δούμε, καταλαβαίνεις το αρχαίο κείμενο. Κάθισα λοιπόν, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, αφιέρωνα περίπου 10 λεπτά στην κάθε αράδα και θα σας πω, κύριε Σαχίνη, ότι λόγω της παιδείας που είχα πάρει από τα παλιά κλασικά γυμνάσια, ναι, μπορούσα να καταλάβω κατά 60-65% τι έλεγε. Αυτό το θεώρησα μεγάλο δώρο για μένα, για τη ζωή μου, για τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, όχι το γεωγραφικό τόπο, έτσι. Το συμπαντικό τόπο. Και έτσι, αφού μπορώ και καταλαβαίνω σήμερα κατά 60%-70% το κείμενο του Θουκυδίδη, το αφήνω αυτό να πάει χαμένο. Όχι. Αυτό λοιπόν λέω στα εντός εισαγωγικών, παιδιά μου. Έχετε ένα δώρο. Αυτοί οι άνθρωποι μας έμαθαν να σκεφτόμαστε. Μας έμαθαν να βλέπουμε τι έρχεται. Σε κάποιο σημείο, νομίζω, στην Ιλιάδα υπάρχει ένα, το γράφω στο βιβλίο μου, το οποίο ελπίζω να βγει κάποια στιγμή. Ο Δίας στέλνει τον όνειρο, με κεφαλαίο το όμικρονε, τον όνειρο, στο όνειρο του Αγαμέμνονα, να του πει ότι η επόμενη μέρα είναι καλή για να επιτεθεί στην Τρία. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Το Inception, μήπως. Η χολιγουδιανή ταινία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος και είμαι τόσο μικρός εγώ για να τον ακουμπήσω. Που
μόνο με χαμόγελο και με χιούμορ και με κατανόηση από αυτούς που με ακούν. Και ταπεινότητα μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, με εντύπωσε ότι τα παιδιά μου που κάποια στιγμή ελπίζω όχι να κυβερνήσουν, να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον αυτής της χώρας. Καταλαβαίνουν τι λέω. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι δημιουργοί, είναι ταπεινοί, δεν καταστρέφουν γύρω τους, προσφέρουν στον πλανήτη, προσφέρουν. Και μια τελευταία ερώτηση, μια που είπα το προσφέρουν. Από τα 8,7 δις, κυρία Σαχίνη, που είμαστε τώρα στον πλανήτη, πόσοι, κατά τη δική σας γνώμη, είμαστε αυτοί που προσφέρουν στον πλανήτη, που όχι που αρπάζουν, όχι που καταστρέφουν, όχι που καίνε, όχι που βιάζουν, προσφέρουν. Πώς είμαστε από τα 8,7. Σας κάνω την ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε κατά τη γνώμη σας. Με βρίσκετε ανέτοιμο, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Οι ακροατές σας ας το σκεφτούν. Πόσοι και για πόσο καιρό μπορεί να υπάρχουμε 8,7 ή 9 ή 10 δις που απλά θα σηκωνόμαστε το πρωί, θα τρώμε ό,τι βρούμε μπροστά μας, από πέτρες μέχρι δέντρα, μέχρι ψάρια, μέχρι πουλιά, μέχρι ζώα. 160 δισεκατομμύρια ζώα δολοφονούνται κάθε χρόνο για να φάμε. Να φάμε. Δεν έχει μείνει τίποτα στις θάλασσες, έχει γεμίσει πλαστικό. Για πόσα χρόνια νομίζετε ότι μπορεί να κρατήσει αυτό? Σηκωνόμαστε λοιπόν το πρωί, τρώμε, με συγχωρείτε, ουρούμε και αφοδεύουμε. Πόσα χρόνια θα αντέξει ο πλανήτης αυτό το βάρος? Ο ίδιος θα αντιδράσει. Και επειδή δεν καταλαβαίνετε, είναι λιγάκι, είναι λίγο, πώς να το πω, δεν μπορώ να βρω τον όρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάπου εδώ υποχρεωτικός... Πολλά είπαμε και θα τα ακούσετε και εσείς και εγώ. Όχι. Δεν είπαμε πολλά και γι' αυτό θέλω να σας δεσμεύσω δημόσια αυτή τη στιγμή, καλά να είμαστε πρώτα, ότι θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή που κάνατε στη συχνότητα ενός επαρχιακού ραδιοφώνου να μιλήσετε. Μεγάλης πόλης, αλλά επαρχιακού ραδιοφώνου. Ειλικρινά σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή σας ημέρα. Γεια σας, κυρία Σαχίνη. Εγώ σας ευχαριστώ που με πήρατε και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστείτε πρώτα-πρώτα τους δεκάδες ανώνυμους ακροατές που βρήκαν μέχρι και το τηλέφωνό σας και μας το τρίψαν στη μούρη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Σας χαιρετώ.